Καλημέρα, Σάββατο σήμερα, 21 Μαρτίου 2020, το πρωινό μας vlog. Πίνω καφέ στο φλιντζάνι του Παναγιώτη, γιατί ο Παναγιώτης την ώρα που γυρίζω το vlog δεν έχει ακόμη ξυπνήσει ή για να είμαι πιο ακριβής. Από την ώρα που έφτιαξα τον καφέ μέχρι να καθίσω εδώ για να γυρίσω το βλόκ, δεν είχε ξυπνήσει. Είναι ένα ωραίο φλιτζάρι αυτό, γιατί γράφει πάνω «Do what you love every day». Κάνε κάθε μέρα αυτό που αγαπάς. Εγώ κάνω κάθε μέρα αυτό που αγαπώ, είμαι εδώ μαζί σας, φτιάχνουμε τα βίντεο, τα οποία θέλουμε να είναι χρήσιμα. Και επειδή σας ακούω και ακούω αυτά που λέτε, θα ανεβάζω και στις 11 και στις 8 καινούριο vlog, το οποίο να έχει σχέση με την επικαιρότητα όμως και όχι από τα παλιά. Γιατί τα παλιά θέλουν μια αρκετή επεξεργασία για να γίνουν βίντεο, πράγμα το οποίο αυτές τις μέρες, λόγω της καραντίνας στην οποία βρισκόμαστε, εγώ είμαι σε υποχρεωτική καραντίνα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε, Είμαι σε υποχρεωτική καραντίνα επειδή ο γιος μου ήρθε πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο την Παρασκευή που μας πέρασε, 13 του Παρασκευή και 13 του Μάρτη επέστρεψε πίσω. Οπότε για να συμμορφωθούμε, πρώτα απ' όλα για να είμαστε οκ okay και δεύτερο για να συμμορφωθούμε και με τους οδηγίες τι κρατικέ, εγώ που έρχομαι σε επαφή μαζί του, πρέπει να είμαι σε υποχρεωτική καραντίνα όπω είναι και αυτό. Δόξα Ιωθεώ, είμαστε καλά. Έχουμε ευχάριστα νέα. Μια φίλη από το κανάλι, η οποία βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει αρρωστήσει με τον κορονοϊό. Χθε, που μιλούσα μαζί τη, μεσομέλη είναι καλύτερα. Έχουν πέσει υπηρετή τη. Η δύσπνοια έχει αρχίσει να υποχωρεί και τη ευχόμαστε τα καλύτερα και σε αυτή και σε άλλου που νοσούν αυτή την περίοδο. Να βγείτε, να βγούμε όλοι σαν ομάδα νικητές απέναντι σε αυτή την πανδημία. Και έχω τώρα το... Έχω τώρα το... το, το, το ένα mail πρόσφατο που λέει «Φιλία και πανδημία 0-1». Πώς είναι τα σκορ στο ποδόσφαιρο. 0 έχει αυτός που χάνει και ένα αυτός που κερδίζει. Τέλος πάντων, αυτός που βάζει λιγότερα γκολ ε, είναι αυτός που χάνει. Η φιλία λοιπόν βάζει 0 και η πανδημία 1. Θέκλα μου καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, δεν μπορώ να αντισταθώ στο ζεστό το καφέ, ειδικά Σάββατο πρωί και ειδικά άμα και λιγάκι. Παρακολουθώ καιρό το κανάλι σου στο YouTube και να που ήρθε η στιγμή να σου γράψω και εγώ τη δική μου ιστορία. Και εννοείται πως μπορείς να την κάνεις vlog. Είχαμε κανονίσει με μια φίλη μου να πάμε Θεσσαλονίκη το Σάββατο 14 Μαρτίου που μας πέρασε εκείνη να πετάξει από χώρα του εξωτερικού και εγώ από Ελλάδα. Καθώς δηλαδή και οι φίλοι θα έπαιρνε αεροπλάνο για να πάει στη Θεσσαλονίκη να περάσουν, ξέρω εγώ, το Σαββατοκύριακο ή ένα διήμερο, τρίμερο με τη φίλη της και εκείνη θα έπαιρνε αεροπλάνο από χώρα του εξωτερικού. Καθώς άρχισε να ξεσπάει ο ιός, τη είπα ότι πριν πετάξουμε θα πάω στο γιατρό μου να μου πει τη γνώμη του. Καθώς έχω ιστορικό με αναπνευστικά προβλήματα. Στην ουσία έχω hap ΧΑΠ είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, είναι μια κατάσταση στους πνεύμονες η οποία κατατάσσει το πρόσωπο που έχει ΧΑΠ στις πολύ ευάλωτες ομάδες πληθυσμού από αυτόν τον ιό. Έτσι για ε, ε, η άσχητη πληροφορία της μέρας, εγώ σταμάτησα να καπνίζω στις 18 Αυγούστου 2015 όταν με τρομοκράτησε πνευμονολόγος μου και καλά έκανε και μου είπε ότι βρισκόμουν ένα βήμα πριν από τη χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Και αυτό με συντάραξε πάρα πολύ επειδή ο μακαρίτης ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου, πέθανε από χαπ στα 70 του. Και δεν ήθελα να πεθάνω κι εγώ από χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια. Είναι πολύ σοβαρή πάθηση. Δεν την παθαίνουν μόνο καπνιστέ αυτή την πάθηση. Μπορεί να την πάθουν και οι άνθρωποι που έχουν κάποια γενετική προδιάθεση. Αλλά σίγουρα όταν έχει χρόνια από φρακτική πνευμονοπάθεια, είσαι πάρα πολύ επικίνδυνο για να κολλήσει. αν μη κακόν, Αν πα, παρευχήν, αν δεν προσέξει και κολλήσει τον ιό, να έχει πρόβλημα σοβαρό και από κατασκευαστικό λάθο. Α, η δυσφύληση είναι κατασκευαστικό λάθο. Είτε τι σα είπα, είναι και γενετικό, μπορεί να είναι και απότοκο του καπνίσματο. Και λέει: Από κατασκευαστικό λάθο, τα πνευμόνια μου βάζουν 65% αέρα μέσα. Η φίλη τα γνωρίζει όλα αυτά και φυσικά. Οι φίλοι τα γνωρίζουν όλα αυτά, φυσικά, καθώ ήμασταν πολύ καλέ φίλε πολλά χρόνια. Λοιπόν, οι άνθρωποι που αρρωστούν με τον, με τον με την ασθένεια COVID-19 που παίρνουν τον κορονοϊό και άρρωστούν, μπορεί να γιατρευτούν από την ασθένεια, αλλά να μείνει, στου πνεύμονε να μείνει στους πνεύμονες τους κάποια ανεπάρκεια. Δηλαδή η φίλη που έχει 65% επάρκεια, μη κακό, μη κακό λέμε στα Κυπρία, στην, κακή περίπτωση και μακάρι να μην συμβεί, Εάν αρρωστήσει με COVID-19, μπορεί από 65% υπάρχει και τα πνευμονιά τη να πάρει στο 50% ή στο 40%. Κάτι το οποίο σημαίνει σοβαρέ επιπλοκέ στην υγεία. Και η φίλη τη το γνώριζε αυτό. Την Τρίτη, δηλαδή, όταν λε την Τρίτη, μιλά για την Τρίτη πριν τι 14 του, του Μάρτη. Πού ημερομηνία είχαμε εκείνη την Τρίτη. Την Τρίτη πριν είχαμε 10 Μαρτίου. Την Τρίτη πήγα στο γιατρό και αφού μου έβαλε γκάζια. Ότι πώς, μπορώ με το πρόβλη... ότι πώς, μπορώ με το πρόβλημα μου να σκέφτομαι να πετάξω, ότι αν κολλήσω δεν θα το περάσω στο φτερό, αν με κρατήσουν καραντίνα με κρατάνε εκεί, οπότε θα είμαι μόνη σε ένα ξενοτόπο και ότι αν πάθω κάποια επιπλοκή μπορεί να πεθάνω. Άρα ο γιατρό τη στην 3η 10 Μαρτίου τη έβαλε σοβαρή προειδοποίηση, προϊπο... τη έβαλε γκάζια. Ότι έχω ευθύνη απέναντι στους δικούς μου επίσης αν το μεταφέρω και άλλα τέτοια ευχάριστα που όλοι γνωρίζουμε αυτές τις μέρες. Βγάζει και η κυβέρνηση ανακοίνωση και προσπαθώ να επικοινωνήσω μαζί της τηλεφωνικά σκασμένη εγώ. Μου απαντάει με μήνυμα, ναι μεν είχε το διάλειμμα τη, αλλά παρόλο που για μένα ήταν ανάγκη να μιλήσουμε, μου είπε να τη τα γράψω σε μήνυμα. Γράφω λοιπόν όλο αυτό το σεντόνι στις 12 το μεσημέρι, Στι 12 η ώρα το μεσημέρι, δεν δηλαδή τι έγραψε. Πήγα στον γιατρό, ο γιατρό μου θύμωσε, μου είπε ότι κάνω να το σκέφτεσαι να πετάξει σε Θεσσαλονίκη ε, μέσω πανδημία Τότε δεν ξέραμε πώ θα πανδημία, Μια επιδημία τη λέγαμε τότε. Νομίζω ότι Τετάρτη βράδυ την έχει κηρύξει. Τετάρτη βράδυ τη προηγούμενη εβδομάδα. Όχι αυτή που μα πέρασε. Δηλαδή στι 12 του Μάρτη την έχει κηρύξει. Όχι 12. Άμα ήταν 13, τώρα ήταν μαθηματικά όπω είναι. Άμα η Τρίτη ήταν 13, την Τετάρτη ήταν 14. Τι 14 Μαρτίου έχει κηρύξει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία την κατάσταση με αυτόν τον κορονοϊό πανδημία και την ασθένεια COVID-19. Άρα ήταν επιδημία τότε. Τη έγραψε εσύ το μήνυμα, πήγα στο γιατρό μου, βάλε τι φωνέ ο γιατρό μου, είπε αν είναι ποτέ δυνατόν να σκέφτεσαι εσύ με χρόνια αποφρακτική πνευματική μάθεια να πα κλπ. κλπ. Απάντηση καμία, ενώ τα έχει διαβάσει, και στι 6.30 το απόγευμα μου στέλνει ένα ξερό μήνυμα σαν να το στέλνει σε κάποια ξένη. Μόλι ακύρωσα το εισιτήριο, ακύρωσε και εσύ το Airbnb εφόσον εσύ το έκλεισε και μόλι μπορέσει, βάλε μου λεφτά, τα μισά του Airbnb στο λογαριασμό μου. Χρειάζεται έτσι ένα ωραιότατο κορονοϊό να αποδείξουν ποιοι είναι οι φίλοι μα και ποιοι είναι οι εχθροί μα, λέω εγώ. Εγώ είμαι σε σοκ από το ύφο τη απάντηση, ούτε να γράψει ρε, εσύ καταλαβαίνω κάτι. Την παίρνω τηλέφωνο, δεν μου απαντάει και τη θέλω να τη ρωτήσω. Για να καταλάβω, έχει θυμώσει μαζί μου. Μου απαντάει πάλι με μήνυμα. Δεν έχω θυμώσει, έχω ξενερώσει. Έχω μια εβδομάδα άδεια και δεν θα πάω τι διακοπές που ήθελα και χάνω λεφτά. Και είσαι και το κέντρο της γης, φιλενάδα. Μόνο εσύ υπάρχει! εν μέσω πανδημία. Προσπαθώ πάλι να την πάρω τηλέφωνο και πάλι δεν το σηκώνει. Τη απαντάω πώ νομίζει να αισθάνομαι εγώ, πω και εγώ έχω καταστενοχωρηθεί, τα χρήματα θα τη τα βάλω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμπεριφέρεται λε και έσπειρα εγώ τον ιό, και δεν θέλει να μου μιλήσει και με κάνει να αισθάνομαι χειρότερα. Το διαβάζει καμία απάντηση. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά αυτή η συμπεριφορά είναι γάιδουρινή. Όχι γκρίματα γαϊδούρια. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι φιλική. Αυτή η συμπεριφορά είναι εχθρική. Ξεκάθαρα εχθρική. Δεν, είναι... δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργήσε σαν φίλη σου. Λειτουργήσε ασάν εχθρό σου. Λέω σαν, όχι ω, γιατί δεν θέλω να χαρακτηρίζω του ανθρώπου από μια πράξη. Ζούμε στην πορεία πώ λειτουργήσε αυτή η φίλη. Το διαβάζει καμία απάντηση. Στι επόμενε δύο μέρε ανακοινώνεται και η πανδημία. Μάλιστα, Τετάρτη βράδυ ανακοινώθηκε. Εμεί Πέμπτη πρωί το μάθαμε. Και όμως δεν έστειλε να πει «φιλενάδα, sorry, εκείνη τη στιγμή χαλάστηκα, άσε τα λεφτά, εδώ μιλάμε για πανδημία». Τη κάνω μεταφορά τα χρήματα και έστειλα φωτογραφία την απόδειξη και την απόδειξη από το Airbnb που πήραμε πίσω, για να δει ότι δεν πήρα όλο το ποσό πίσω και ότι αυτά που μου ζητά είναι πολύ, πολλά περισσότερα. Το διαβάζει και μου βάζει ένα okay. καμία συγκίνηση πάλι». Α πιω λίγο καφέ. Είπα ότι θα ε, διαχειρίζομαι καλύτερα το θυμό μου από εδώ και πέρα. Όσο μπορώ και εγώ κακομοίρα. Με αυτά μ' Και <Κι> έρχομαι εγώ τώρα να ρωτήσω. πόσο εγωισμός χωράει σε έναν άνθρωπο. Αν είχα τέτοια συμπεριφορά απέναντί της θα της άρεσε. Γιατί η φιλία προφανώς και έχει τελειώσει. Εννοείται. Μπράβο είσαι δικιά μου εσύ. Όταν αγαπάς κάποιο φίλο σου και τυχαίνει μια τέτοια περίπτωση που έχει να κάνει άμεσα με την υγεία του άλλου, νομίζω δεν σκέφτεσαι τις διακοπές σου. Και πόσο περισσότερο μπροστά σε μια πανδημία. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Θέκλα μου, ειλικρινά για τα χρήματα χέστηκα, συγγνώμη κιόλα. Κανένα δεν έγινε πλουσιότερο με 200 ευρώ, με ενόχλησε ο τρόπο. Λε κι εγώ δεν έχασα λεφτά, λε κι εγώ δεν ήθελα να πω διακοπέ. Η κοπελιά είναι εγωκεντρική νομίζει πως είναι ο μφαλός της γης, νομίζει ότι όλα περιστρέφονται γύρω από την ίδια, πως εσύ χέστηκες για τα 200 ευρώ, αυτή χέστηκε για τους ανθρώπους, χέστηκε για την ανθρωπιά, χέστηκε για τη φιλία. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες για σένα και μου γράφει λεπτομέρειες, που εννοείται ότι δεν θα σας διαβάσω, ε η φίλη της αυτή έχει πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση από τη φίλη που γράφει ε, το, το mail Α, και προσπαθεί αυτή η φίλη να καταλάβει μα γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι και λέει ότι έχουν συμβεί κάποιες θετικές αλλαγές στην, στη ζωή της κοπέλας αυτής που μας στέλνει την επιστολή. Ε, Και λέει ότι και στο παρελθόν την είχε φιλοξενήσει αυτή που μας στέλνει την επιστολή και είχε εξοδέψει και χρήματα που για παράδειγμα φιλοξενείς κάποιον και δεν έχεις έξτρα κρεβάτι, πας και αγοράζεις κρεβάτι. Γιατί μας στέλνεις και είμαστε φιλόξενοι. Και λέει, ε, εγώ δεν τη είπα δώσε μου τα χρήματα που για να σε φιλοξενήσω στο σπίτι μου πήγα και αγόρασα έπιπλα. Κατά τα άλλα, είμαι η φίλη που χωρί εμένα τι θα έκανε, που εγώ είμαι πάντα εκεί να τη στηρίξω και πόσο με αγαπάει και τέτοια. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου και που με άκουσε. Σε άκουσα. Και θέλω να πω ότι αυτό ο κύριο Κόρνοϊό έχει αυτό το καλό. Έχει πολλά κακά ο Κόρνοϊό. Δεν, δεν το συμπαθούμε καθόλου. Όμω έχει αυτό το καλό. Μάλλον έχει και αυτό το καλό, γιατί χθε το βράδυ, όσοι δεν το είδατε, να δείτε το σφινάκι ψυχική ενδυνάμωση νούμερο 7 που διαβάζω ένα άρθρο που βασικά είναι μια συνέντευξη του φιλόσοφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου στο site iefimerida.gr, μια καταπληκτική ε, συνέντευξη η οποία μιλάει για την πνευματική ευκαιρία που μας δίνει ο κορονοϊός για εσωτερική ανασύνταξη αλλά και για εθνική ανασύνταξη. Ε, για, για, να αλλάξουμε, είναι τώρα η ευκαιρία να αλλάξουμε προς το καλύτερο τον νεοελληνικό πολιτισμό όπως γράφει. Λοιπόν, φίλε ένα από τα καλά του κορονοϊού είναι ότι αποδεικνύει το ποιόν, το πραγματικό ποιόν των ανθρώπων και το πραγματικό ποιόν των φίλων. Και αν κάποιος με τον οποίο κάναμε παρέα ή νομίζαμε φίλο μας μέχρι σήμερα, είναι όντως φίλος μας. Ο φίλος μας αγαπάει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η φιλία είναι μια πλατωνική σχέση. Όταν αγαπάς τον άλλον, δεν βάζεις τα χρήματα πάνω από τον άλλον, δεν βάζεις τα καπρίτσια σου τα εγωιστικά πάνω από τον άλλο και δείχνεις ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση σημαίνει να καταλαβαίνω πώς μπορεί να νιώθεις εσύ που έχεις χρόνια φρακτική πνευμονοπάθεια κινητής, που έχεις μόνο 65% λειτουργικότητα στους πνευμονές σου και που θα κινδυνεύσεις άμεσα εάν ταξιδέψει εν καιρό πανδημίας. Να σου πω δεν πειράζει κόρη μου, μακάρι να είσαι καλά. Να, να σκεφτώ, Ανθ... Τι να πω. ανθρωπιά σημαίνει να μην σε ενδιαφέρουν τα χρήματα και για παράδειγμα να μην κάνεις εσχροκέρδια τώρα στην περίοδο αυτή. Δεν... μιλάω για ανθρωπιά όχι μόνο στο πλαίσιο της φιλίας αλλά και ανθρωπιά γενικότερη. Αυτές τις μέρες θα φανούν πολύ ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι είναι υπάνθρωποι Οι ποιοι έχουν έλλειψη ανθρωπιάς. Ε... έχει ανθρώπους οι οποίοι ε, θα εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση προς όφελός τους. Άνθρωποι που ίσως θα πουλήσουν σε πολύ ακριβή τιμή ε, τις μάσκες προφύλαξης οι οποίες τώρα είναι σε έλλειψη. Ή άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν τους υπαλλήλου τους να εργαστούν υπερορίες και να μην τους πληρώσουν. Με πήρε προχθές μια φίλη πολύ στενοχωρημένη, και μου είπε ότι είχε πάει επίσκεψη, είχε πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ που ψωνίζει συνήθω και οι υπάλληλοι εκεί ήταν εξαντλημένε, δουλεύουν 12 ώρα plus, δεν πληρώνονται υπερορίε, νιώθουν ότι ε, λόγω του ότι δεν τηρούνται οι κανόνε ασφαλεία κινδυνεύουν να ασθενήσουν και ήταν έξαλλοι φίλοι μου για το γεγονός ότι ε, κάποιοι εργοδότες δεν σέβονται τους εργοδοτούμενους τους και τους εκμεταλλεύονται εν καιρό κρίσης. Μιλάμε για τώρα για εργασίες οι οποίες είναι ανοιχτές. Τώρα είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα, 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 τα σημεία που μπορείς να αγοράσεις φαγητό, τα φαρμακεία κλπ. Δεν ξέρω ποιε είναι οι συνθήκε στα φαρμακεία. Εδώ στην Κύπρο, εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι, είμαι καραντίνα όπω σα έχω πει. Ο Παναγιώτης που βγαίνει από το σπίτι μια φορά τη μέρα για να πάει στη δουλειά και στην επιστροφή σταματάει πάντοτε στο φαρμακείο. Εμεί με το φαρμακείο το έχουμε γιατί έχουμε... έχω χρόνια παθήσει διάφορε και χρειάζομαι διάφορα. Ε, σταματάει και στο φαρμακείο, σταματάει και στο σούπερ μάρκετ. Μου λέει ότι υπάρχει αυστηρή τάξη ότι ο κόσμος περιμένει έξω, μπαίνουν μέσα μόνο ένα ή δύο πρόσωπα ανάλογα με τα τετραγωνικά του κάθε καταστήματος, υπάρχει μόνο ένας υπαλλήλο που εξυπηρετεί από συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ε, ακούω ότι στην Ελλάδα σε κάποια μέρη δεν τηρούνται αυτοί οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Οι φίλοι αυτοί δεν ήταν φίλοι, ήταν φίδι. Ε, ε, πολύ κοινό, 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 το που αυτό που είπα. Αυτή η φιλία ήταν μονόπλευρη φιλία. Εσύ έδινε και αυτή έπαιρνε. Όταν εσύ δεν μπόρεσες να δώσεις, αυτή σε απέρριψε. Είναι προφανώς ένα πρόσωπο εξαιρετικά κακομαθημένο, με αίσθηση κυριότητας, sense of entitlement. Η αίσθηση κυριότητας είναι να νομίζω ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος, ότι είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στον πλανήτη, ότι εσύ αξίζεις περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους και τα δικά σου τα καπρίτσια, οι διακοπούλε σου, τα... τα ταξιδάκια σου, το ταξιδάκι σου, η βολή σου είναι πιο σημαντικά από ανθρώπους και από την υγεία των ανθρώπων. Στις δύσκολες στιγμές φαίνονται ποιοι είναι άνθρωποι και ποιοι είναι υπάνθρωποι, θα το ξαναπώ. Χαίρομαι ε, για σένα από της επιστολής που κατάλαβες πολύ νωρίς, ενώ ότι δεν το πήρες κι άλλο καιρό, μέσα στις τρεις-τέσσερις μέρες φαντάζομαι σου πήρε χρόνο για να συνειδητοποιήσεις τι συνέβη, γιατί ε, εφόσον είστε φίλες χρόνια, ε, δεν, δεν πετάς έτσι εύκολα μια φιλία χρόνο στα σκουπίδια. Και όσο, όσο, αφορά τη διάλυση της φιλίας, θέλω να πω κάποια πράγματα. Υπάρχουν δύο ειδών φιλίες. Οι νεόδμητες και οι παλε, Δεν ξέρω υπάρχει τέτοια λέξη οι παλές. Οι παλαιές φιλίες και οι νεόδμητες. Οι νεόδμητες είναι οι φιλίες που μόλις έχουν χτιστεί. Είναι άνθρωποι που έχουμε γνωρίσει τον τελευταίο καιρό, του τελευταίους μήνε, για παράδειγμα. Μπορεί να γνωρίσαμε έναν άνθρωπο το καλοκαίρι, ή μπορεί να γνωρίσαμε έναν άνθρωπο πριν ένα χρόνο, ή μπορεί να γνωρίσαμε έναν άνθρωπο πριν μερικού μήνε. Που αυτό ο άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, κι εμεί είμαστε άνδρε ή γυναίκε, ανεξαρτήτω φίλου-φιλία δηλαδή έχει δείξει διάθεση να έχει φιλική σχέση μαζί μας και εμείς έχουμε προχωρήσει στο να αρχίσουμε διαδικασίες έναρξης φιλικής σχέσης, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις φιλίες και ειδικά σε μια ηλικία που δεν είσαι στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ξεκινάει μια φιλία, είναι μια φιλία στην αρχή, είναι περίοδος γνωριμίας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος γνωριμίας και ε, συχνής επικοινωνίας μεταξύ των δύο φίλων για να διαφανεί τον δύο φίλο με όμικρο, ε, τον δύο φιλενάδων ή των δύο φίλων, ε, όχι φίλων, φίλα, φίλοι, το, 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 of the two friends, των δύο φίλων, ε, σε μια φιλία πρέπει να περάσει τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα ενό χρόνου για να διαφανεί αν αυτή η φιλία έχει όντω γερά θεμέλια και αν υπάρχουν οι απαραίτητε προποθέσει για να πάει παρακάτω, δηλαδή αν και οι δύο άνθρωποι θέλουν τα ίδια πράγματα. Στην αρχή μιας γνωριμίας ε, όλοι οι άνθρωποι είμαστε πιο ελκυστικοί. Είναι στη φύση μας αυτό το πράγμα γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και επιβιώνει καλύτερα μέσα σε κοινότητα και σε κοινωνία με άλλους παρά μόνος του. Οπότε ε, και άθελα μας και υποσυνείδητα είμαστε πιο ελκυστικοί στην αρχή μιας φιλίας. Όσο καλύτερα γνωριζόμαστε με τον άλλο και όσο περισσότερη οικειότητα αποκτούμε, «We let our guard down», δηλαδή σταματάμε να είμαστε τόσο προσεκτικοί και μπορεί να μην είμαστε και τόσο ελκυστικοί πλέον, γιατί δεν είναι όλες οι πλευρές του χαρακτήρα μας ελκυστικές κανενός. Ε, πάμε στο παράδειγμα το δικό μου, το, το φέρω βαρέως για το ξέσπασμα που είχα την Τετάρτη που μας πέρασε, που ε, ε, έβγαλα ένα έντονο θυμό, ο οποίος αυτός ο θυμός βγήκε σε ζωντανή μετάδοση, και που σίγουρα έχει στενοχωρήσει κάποιου ανθρώπου, όχι επειδή θύμωσα μαζί του, έχει στενοχωρήσει κάποιου ανθρώπου οι οποίοι έχοντα ψηλή ενσυναίσθηση, ακούγοντα με μένα να ορίωμε και να είμαι σε κατάσταση, στενοχωρέθηκα. Άρα, στη φιλία, προχωρώντα παρακάτω, θα βγάλει ο άλλο και ένα... θα βγάλει το, ελα... το ελάττωμά του. Την ώρα που βγάζει ο άλλος το ελάττωμα του στην επιφάνεια, την ώρα που νιώθει πιο οικία και αφήνεται και βγάζει πράγματα που δεν είναι και τόσο ε, κολακευτικά, εκεί θα δοκιμαστεί η φιλία. Όχι ότι όποιος έχει ε, ένα ελάττωμα, το βγάζουμε έξω από τη ζωή μας, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αν οι άνθρωποι που βάζουμε μέσα στη ζωή μας έχουν πνευματικότητα. Οι άνθρωποι που έχουν πνευματικότητα, συναισθάνονται το λάθος τους. Μπορεί όχι αμέσως, αλλά τις επόμενες ώρες, ή την επόμενη μέρα, ή την μεθεπόμενη μέρα. Αυτή η κοπελιά είχε από την τρίτη, που ήρθε εσύ από τον γιατρό που τη τα όλα αυτά, είχε μέχρι την πέμπτη, Παρασκευή. Είχε μέχρι τη Δευτέρα, την Τρίτη που μου στείλε σε μένα το mail. Είχε μια εβδομάδα δηλαδή το μου στείλε το mail. Είχε μια ολόκληρη εβδομάδα που αν είχε πνευματικότητα και αν είχε αυτογνωσία θα είχε συνειδητοποιήσει το λάθος της και το λιγότερο θα απολογούνταν για την παθητική επιθετικότητα που εξάσκησε πάνω σου και την ψυχική βία που εξάσκησε πάνω σου, να είσαι εσύ αναστατωμένη, να τη στέλνεις σε εντόνι, να μη σου απαντάει, να απαντάει μόνο με μηνύματα και να δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Άρα, σε αυτή τη φάση, ακόμη και από μακροχρόνια φιλία, αποφασίζεις να χωρίσεις. Αν ήταν μια φιλία νεόδμητη, αν ήταν μια φιλία μερικών μηνών ή ενός χρόνου, θα μπορούσε να το καταλάβεις ότι δεν σου κάνει αυτή η φιλία από την τρίτη. Ή από την Τετάρτη. Δηλαδή από την, πρώτη φο... από την πρώτη μέρα που σου έδειξε παθητική επιθετικότητα να το τελειώνει εκεί το πράγμα. Αλλά ο λόγο που έδωσε παραπάνω μέρε, έδωσε 4-5 μέρε στην ουσία, ήταν επειδή αυτή η φιλία μετράει χρόνια. Και είναι, ε, ένα... είναι μέσα στου νόμου της φύσης αυτό ότι δίνουμε περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να διατηρήσουμε ή για να διασώσουμε σχέσεις οι οποίες είναι πιο μακρόχρονες και έχουμε επενδύσει συναισθηματικά πάνω σε αυτές περισσότερο καιρό. Άρα από μια φρέσκια φιλία, από μια φρέσκια γνωριμία πιο εύκολα το κόβουμε, από μια μακρόχρονη γνωριμία πιο δύσκολα το κόβουμε, αλλά όταν έχουμε αυτοεκτίμηση που έχεις εσύ φίλη που έχει στείλει την, αποσ... την, επιστολή, καταλαβαίνουμε ποιο μας αγαπάει και ποιο μας φθονεί, καταλαβαίνουμε ποιο είναι πραγματικός μας φίλος και ποιο είναι τενεκέ αγάνωτο, πώ το λέτε, τενεκέ ξεγάνωτο, και ποιο είναι για τα πανηγύρια. Εντάξει, αυτή είναι για τα πανηγύρια φίλοι, μόνο για τι χαρέ, δεν είναι για τι λύπε. Άρα είναι φίλοι για λαντζή, δεν σου κάνουν. Δεν σου κάνουν. Δεν σου κάνει αυτή η φίλη. Οπότε να πάει στο καλό, αλλά όχι μαζί σου, μόνη τη. Εντάξει. Ε, φαντάζομαι ότι και εσεί που, που, ακούτε αυτό το vlog, ε, ίσω έχετε παρόμοιε εμπειρίε. Αν θέλετε, γράψτε μα τα σχόλια Εάν αυτή η πανδημία και ο κορονοϊός έχει α, 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 αποκαλύψει τα προσωπία που φορούσαν άνθρωποι μέχρι τώρα στη ζωή σας. Τελειώνω αυτό το vlog με την ευχή να τελειώσει σύντομα η πανδημία, να τελειώσει σύντομα α, αυτή η κατάσταση στην οποία α, όλοι δοκιμαζόμαστε. Θέλω επίσης να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα σας βγάλω μερικά χιουμοριστικά vlogs. Έχω ένα couple vlog με τον Παναγιώτη που κάναμε την Κυριακή 8 Μαρτίου που θα βγει σήμερα το απόγευμα, να γελάσετε. Ε, θα δείτε πόσο προοδευτικό είναι ο άνδρα μου και έχω κι άλλα, θα δείτε. Είτε Σαββατοκύριακο, θα ψυχογηθούμε και λίγο. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Θα τα πούμε σίγουρα στις 8 ξανά που θα είναι το επόμενο vlog. Ε, άρα Change of plans, αλλαγέ σχεδίων, κάνουμε πρωινό και, βραδικό, πρωινό και βραδινό vlog βασισμένοι στην επικαιρότητα. Όπως κάναμε πρωινό και βραδι, βραδινό vlog βασισμένοι ε, στις, ε, στις επιστολές, τώρα κάνουμε πρωινό και βραδινό vlog στην επικαιρότητα, ε, που θα είναι μένουμε σπίτι δηλαδή στην ουσία, γιατί και αυτό σήμερα που κάναμε τώρα το πρωινό είναι μένουμε σπίτι. Φιλάκια! Και γράψτε μου στα σχολεία πώ είστε. Δώστε το παρόν σα, άνθρωποι που έχει καιρό να κάνετε σχολεία, σα πεθυμίσαμε.